Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στο συνέδριο το δικό σας και να πω ότι θέλουμε με την παρουσία μας εδώ σήμερα στην ύψιστη δημοκρατική διαδικασία για την οργάνωσή σας να απευθύνουμε έναν χαιρετισμό, ο οποίος δεν θέλουμε να έχει έναν εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε βαθιά στην αξία του πολιτικού διαλόγου, πιστεύουμε βαθιά στην πολιτική αντιπαράθεση ιδεών, αξιών, διαφορετικών πολιτικών σχεδίων και δεν θεωρούμε τίμιο από τη μεριά μας να έρθουμε στο συνέδριό σας για να μην πούμε τίποτα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και απασχολούν χιλιάδες νέους και νέες. Είναι γνωστό ότι ιδεολογικά και πολιτικά μας χωρίζει άπλησος. Εκτιμούμε όμως ότι μπορούμε ως νέοι άνθρωποι να προβληματιστούμε και γιατί όχι να βρούμε ένα κοινό τόπο σε ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, όλους μας έχει απασχολήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εμείς είμαστε σταθερά με την ειρήνη. Θέλουμε η χώρα μας να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους αδερφούς μας Ουκρανούς και όχι όπλα. Δεν θέλουμε μια εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Είμαστε δίπλα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, χωρίς να τους κρίνουμε από το χρώμα του δέρματος ή των ματιών, χωρίς να τους κρίνουμε από τη θρησκεία των τόπων καταγωγής τους. Η αλληλεγγύη δεν επιλέγει λαούς. Πρέπει την ίδια αλληλεγγύη που δείχνουμε στους Ουκρανούς να τη δείχνουμε και στους λαούς που βομβαρδίζονται εδώ και χρόνια όπως η Συρία. Για εμάς, ο άνθρωπος είναι απάντηση, όποια και αν είναι ερώτηση. Όποια πολιτική και να ακολουθεί η χώρα μας, δεν πρέπει να ξαναδεί νεκρό πρόσφυγα στα νερά της. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, όμως η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Pushbacks, αναποδογισμένες βάρκες, πρόσφυγες στη θάλασσα, νεκρά παιδιά στο Αιγαίο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι εμείς είμαστε με την έφυλη ισότητα και καταπολεμάμε τον σεξισμό καθημερινά. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στο διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο φιλελευθερισμός πανευρωπαϊκά ανοίγει τον πολιτικό διάλογο για αυτά τα ζητήματα. Αναγνωρίζουμε ως θετική κίνηση το γεγονός ότι έχετε εκλέξει γυναίκα γραμματέα στη ΔΑΠ, έχετε ορίσει μάλλον, απέχει όμως πολύ από το 50-50 και την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών που υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα όργανα. Πέρα από αυτό όμως, θα θέλαμε πραγματικά να ακούσουμε στο συνέδριό σας να μιλάτε για πολιτικό γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, να θίξετε το ζήτημα της εξεργασίας, να τολμήσετε να πείτε έστω και μια φορά τη λέξη γυναικοκτονία. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο να τολμήσετε να μιλήσετε για αυτά τα ζητήματα, αλλά θα πρέπει να κάνετε και την αυτοκριτική σας για τις σεξιστικές αφήσεις της ΔΑΠ Μεδοφοκού κατά καιρούς, για τα συνθήματα που συνεχίζετε να φωνάζετε στις φοιτητικές εκλογές ακόμα και με γυναίκα γραμματέα, για το ότι δεν έχετε σπάσει την κουλτούρα του σεξισμού στα μέλη σας. Ας πάμε όμως και σε κάτι πιο οικείο, στα πανεπιστήμια. Εμείς αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση του Δημοσίου Δωρεάν και Δημοκρατικού Πανεπιστημίου. Θεωρούμε ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι καλά και θα πρέπει να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Από αυτά έχουν βγει επιστήμονες από όλες τις κοινωνικές τάξεις που σήμερα διαπρέπουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Επομένως, εκτιμούμε ότι αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν με επιπλέον χρηματοδότηση, υποδομές, καθηγητές και όχι να οδηγηθούν σε απαξίωση, σε οικονομικό στραγγαλισμό και εν τέλει κλείσιμο. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, εκεί οδηγεί ελάχιστη βάση εισαγωγής με τους αποκλεισμούς χιλιάδων μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισοτίμηση των πτυχίων. Είναι γνωστό ότι ισοτιμήθηκαν τα πτυχία μας σε μια βραδιά με τα αντίστοιχα των ιδιωτικών κολεγίων και μάλιστα με το νέο νομοσχέδιο που σχεδιάζει ο Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, κατακυματίζονται πλήρως τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Εμείς θέλουμε ισχυρά πτυχία με αξία, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Θα θέλαμε να ακούσουμε εσείς τι λέτε για αυτά. Τόσο καιρό μας μιλούσατε για αριστεία. Θα πρέπει να απαντήσετε στο συνέδριό σας με ποια αριστεία είστε. Είστε με την αριστεία του Στάση, ο οποίος καθάριζε 360 χιλιάρικα ως διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κατέχοντας φτηνά πτυχία, ή με την αριστεία χιλιάδων νέων αποφύτων των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας που δουλεύουν άδικα με 3,60 ευρώ το μήνα. Εμείς θέλουμε πανεπιστήμια που να προάγουν την αμφισβήτηση. Δεν θέλουμε αποστηρωμένα εκπαιδευτικά κέντρα. Ξέρετε, το πανεπιστήμιο αποτέλεσε σε όλο το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα εργαστήριο και σπορείο δημοκρατίας. Θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει δημοκρατία και σύγκρουση διαφορετικών απόψεων σε αυτό. Συμφωνείτε με την πρόθεση της Υπουργού Παιδείας να ελέγξει τους φοιτητικούς συλλόγους, να επιβάλλει ενιαία ψηφοδέλτια, απονομεύοντας ακόμα και την ίδια τη ΔΑΠ Μεδοφοκού? Εμείς λέμε ότι πρέπει να βαθύνουμε τη δημοκρατία και σας καλούμε, όπως και όλες τις δυνάμεις, να ζωντανέψουμε τις συλλογικές διαδικασίες, να ορίσουμε αντιπροσώπους στα όργανα διοίκησης, να δώσουμε ξανά νόημα και υπόσταση στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Εμείς προτείνουμε και το λέμε χρόνια την επανασύσταση της ΕΦΕΕ,
Γι' αυτό και σας καλούμε τώρα, φέτος, να δεσμευτούμε όλοι ότι θα προχωρήσουμε στη διεξαγωγή μας σπουδαστικού συνεδρίου, αφήνοντας τις πολιτικές κοπημένες στην άκρη και χωρίς να χρησιμοποιούμε άλλες προφάσεις, πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό όμως, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν μπορεί να γίνει με την παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Πρόσφατα χτυπήθηκε ένα νέο παιδί από άνδρα της αστυνομίας στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να σπάσει το σαγόνι του και να χάσει την ακοή του από το ένα αυτή. Σταματήστε να κάνετε ό,τι δεν βλέπετε. Ενημερώστε τον πρόεδρό σας ότι δεν είναι εγκληματίας, δεν είναι επαγγελματίας, τραυματίας, όπως είπα από αυτό εδώ πέρα το βήμα. Έχουν δημοσιευτεί τα στοιχεία του. Λέγεται Γιάννης Μπουσάκης. Είναι δευτεροετής συμφοιτητής σας στο ΤΕΦΑ, στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι ένας νέος άνθρωπος σαν και εσάς. Αγωνίζεται, διεκδικεί και παλεύει. Η αστυνομική καταστολή έχει οξυνθεί. Σταματήστε να τη συνηθίζετε. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να φρενήσουμε άλλο Γρηγορόπουλο. Κλείνοντας, να ευχηθώ εκ μέρους της οργάνωσής μου, της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, καλές διεργασίες στο συνέδριό σας και σας προτείνουμε μετά την εκλογή του νέου σας Προέδρου να προχωρήσουμε στη διοργάνωση μιας δημόσιας συζήτησης με το δικό σας αντίστοιχο γραμματέα, ενός debate. Γνωρίζω ότι αυτή η λέξη στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο σας δεν αρέσει. Την αποφεύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι. Αλλά νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο προκειμένου να προχωρήσει ο πολιτικός διάλογος σε επίπεδο νεολαίας, να φανούν οι αντιθέσεις και πραγματικά να διεξάγουμε ένα διάλογο σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ.